πήραξαν από εκεί που ήταν κοντά ή που ήταν η ΣΥΡΤ. Του βάλανε ένα εργαλείο αυτηρό, από ό,τι λέει η αστυνομία, και άνοιξαν και παραβίασαν το κόλλο. Νέο περιστατικό ιεροσηλείας, αυτή τη φορά στον ιερό ναό μεταμορφώσεως ο Σωτήρος Ηρωδιά, όπου άγνωστος δράστης, ο οποίος φορούσε κουκούλα, παραβίασε την πόρτα της εκκλησίας και άρπαξε το ποσό των 250 ευρώ από ψάθινο κουτί. Χθες το πρωί, κατά τις 7.30 ώρα, ήρθε κάποιος κύριος που χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου και μου λέει ότι έχουν παραβιάσει την πόρτα της εκκλησίας. Ετοιμάστηκα, εγώ ήρθα και είδαμε ότι μαζί δεν είχε μπει κανείς μέσα. Ότι ήταν όντως παραβιασμένη πόρτα, πάνω που είναι ο ένας ήρτης και κάτω από τη μεριά. Ναι. Και μπήκαν μέσα, πήραξαν την κάμερα που έχουμε εκεί, συνέχεια προχώρησαν προς το ιερό, βρήκαν ένα κουτί ψάθινο, το πήγε κάποια χρήματα μέσα, προσωπικά μου, δεν ήταν της ενορίας, ναι. Και το πήραν και έφυγαν. Η κλοπή έγινε αντιληπτή χθες το πρωί, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, οι κινήσεις του οποίου έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Είναι ένας αδύνατος, ψηλός, φορούσε μαύρη κουκούλα. Και αυτός που μπήκε είχε πάρον ήξερε και την τοποθεσία και πήγε κατευθείαν εκεί που ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και όχι τόσο το παγκάρι. Όχι, όχι, το παγκάρι ξέρω ότι δεν αφήνουμε ποτέ χρήματα στο παγκάρι. Την τουλάπα αυτή την άνοιξε, γιατί αυτό το βρήκα παραβιασμένο προς τον ανοιχτό. Είχε ανακατέψει τις στολές εδώ. Τα πράγματα τώρα τα άφησε όπως είναι, δεν πήραξε τίποτα. Και μετά προχώρησε προς το παράθυρο, στα εδώ. Το κουτάκι του ψάθινου ήταν εδώ. Και αυτό πήρε. Και έφυγε. Πάτερ, από εδώ και πέρα θα αφήνετε ξανά? Όχι. Θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Μπορώ να πούμε να του συγχωρέσει ο Θεός. Ο δράστης φαίνεται πως γνώριζε και τα χρήματα στο ψάθινο κουτί, τα οποία ανήκουν στον εφημέριο, ενώ αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από 3 χρόνια, με τον εφημέριο να εκτιμά πως πρόκειται και το ίδιο πρόσωπο. Υποψιαζόμαστε ότι πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο, αφού έκανε τις ίδιες κινήσεις και πήρε ακριβώς πάλι από το ίδιο σημείο, πάλι το άλλο, ένα άλλο κουτάκι. Κατά καιρούς έχουν γίνει και στην παλιά εκκλησία κάτω. Αρκετά χρόνια, ούτε και τότε ψάχνει κανείς. Τότε πήραν τα χρυσταφικά της εικόνας της Παναγίας. Όπως και εδώ, το ίδια μέρα γίνανε όλα αυτά. Αυτή είναι τώρα, το περιστατικό αυτό είναι το 4ο που γίνεται σε αυτό το ναό. Αλλά τα δύο τελευταία είναι με τον ίδιο τρόπο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά κλοπών στην εκκλησία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με τον εφημέριο να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάσταση συναγερμού στην εκκλησία.